και αισθάνεται, κατανοεί και με πολύ ευκολία μπορεί να επικοινωνήσει για οτιδήποτε χρειαστεί στον κύριο και να ενωθεί για να τον στηρίξει. Ο σαρκικός άνθρωπος να θέλει να επικοινωνήσει με τον κύριο δεν μπορεί. Έχει σε κοπή τελείως. Σήμερα έχουμε την παραγωγή του Αστότη. Έφυγε ο άνθρωπος και κόπηκε από τον κύριο τελείως και έπασε αυτά που έπασε. Αλλά βλέπουμε τον άνθρωπο ότι λέει είσαι εις τον εαυτό του. Και λέω σήμερα, πόσοι άνθρωποι έχουν εις τον εαυτό του. Έχουμε την ευκαιρία να πάμε στον κύριο κοντά, να μας δυναμώσει, τουλάχιστον να έχουμε την ωφέλεια του σήμερα, γιατί το αύριο δεν το ξέρουμε, κανεί μας. Τουλάχιστον να έχουμε την ωφέλεια του σήμερα, γιατί αύριο η καμπάνα χτυπάει και λένε ποιος αύριο θα χτυπήσει και θα πούνε οι άλλοι ποιος και θα είμαστε εμείς. Λοιπόν, θα είμαστε εμείς. Αλίμονό μας. Λοιπόν, και το τελευταίο σιχάγι. Σιγουράσετε μη γράψει μη, δοξάσατε δι το Θεόν εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άτι να έρθει του Θεού. Δηλαδή αυτό το κομμάτι θέλει να πει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Για τιμή που δεν έχει τιμή ο Κύριος, αυτά που έδωσε, τιμή δεν υπάρχει, όλα τα λεφτά του κόσμου και ό,τι αξία υπάρχει στον κόσμο δεν εξαγοράζεται με το Πανάγιο αίμα του. Έδωσε, δηλαδή το σύμπαν όλο δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτό που έδωσε ο Κύριος. Και εμείς είμαστε και έχουμε να είμαστε εξαγοραστεί. Τι κάνουμε, θα μας πει ο πατέρας εδώ, 235. Κουραστήκαμε λίγο σήμερα, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο που είπατε να βγει. Και αυτά που υπόθηκαν το πρόβλημα. Και όλες τις εκκλησίες που ήταν το θέμα τέτοιο. Όλες. Γιατί σήμερα, αδέρφια μου, έχω να πω κάτι. Γιατί σήμερα γιορτάζω. Ναι. Οι άσοτοι. Είμαστε όλοι. Όποιος δεν είναι άσοτος, θα σηκώσει το χέρι του για να χαρώ. Λοιπόν, ορίστε. Η άσοτος παιδεία που μας είναι από τον αλήθεια. Η άσερος παιδεία απομακρύνει από το αληθινό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Λοιπόν, προτείτε, όταν ξεκίνησα για το κήρυγμα, είπα ότι δεν θέλω να μπω στα πολιτικά. Λοιπόν, και όμως βλέπουμε ότι ο πατέρας μπαίνει στα πολιτικά. Θα αναδιάβασε το λίγο, ναι. Να ακουστεί. Το τελευταίο θα διαβάσω, γιατί ακούγεται πολύ. Ναι. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην παιδεία μας, που τα παιδιά τα έχουν φορτώσει με τόσα βιβλία, για να μάθουν, λοιπόν, το βιβλίο που θα σωθεί η κοινωνία ολόκληρη, η πατρίδα μας και το κάθε παιδί έκαστο, ναι, του περνάνε, να του πούνε και ο Χριστός εδώ. Παλιά δεν ήταν το Ευαγγέλιο. Παλιά ήταν το Ευαγγέλιο σχολείο. Για τον Χριστό δεν μιλάνε. Μιλάνε. Γιατί το βγάλανε. Πώς να το πω. Πώς να μιλάνε. Από παιδιά που ξέρω. Είναι πιο ότι. Τώρα με έχουν πώς. Το έχουν έτσι. Σαν παραμύθια. Σαν παραμύθια. Τώρα να πούμε και λίγο για. Το Χριστό, να περάσει απαρατήρητο, να μην του δώσουμε σημασία. Δεν είναι κάτι που του δίνουμε σημασία. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε. Γιατί υπάρχει λυσμός από λόγους Θεού. Δεν υπάρχει ανάταση πνευματική. Επειδή υπάρχουν πολλά κομμάτια, θα φτάσω στο τελευταίο για να μην πω πιο πέρα. Το 171 πήγαινε. Από τότε που κατήρισε τις σπουδίες της κυβέρνησης, φωτιά μας εδώ. Και αυτό είναι στο νόμο του Θεού, θέμαση. Φωτιά. Βεβαίως, θέμαση. Βεβαίως, είναι θέμαση. Το δίκημο που μπαίνουμε στην εκκλησία, θέμαση. Αυτά είναι το παιδί πρέπει να τα μάθει από την παιδεία όλα. Προς τους γονείς, πώς θα γνωρίζει. Ο Χριστός μιλάει.
Λοιπόν, να μην κάνουμε όχλα βουλία, μετά θα πάει να μην σειρά. Το 100 και εγώ άκουσα όχι άλλη μόνο. Όχι, κάτι, κάτι. Ο Κύριος πέθανε για μας τον Σταυρό. Αυτός είναι ο λόγος που το σημείο του Σταυρού έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι πηγή ζωής. Γι' αυτό ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη ότι τον συμβολίζει είχε μεγάλη δύναμη. Ο Χαλκούς Όφης, που όσοι τον ατένιζαν γινόταν καλά από τις δαγκωματιές των αρχιτεκτών. Το σχήμα που ο Μωυσής χάραξε με τη ράβδο του και χώρισε τα ύδατα. Τα ανοιχτά χέρια του Μωυσίου που απλωμένα με σχήμα σταυρού, ενώ εκείνος προσευχόταν, επέφεραν όλες τις αμαλικίτες. Μάλιστα. Βλέπουμε, να μην πω πολλά, μόνο μία λέξη από το σταυρό θα κάνω μόνο και τι είπα άλλο. Πατέρα που ήσουν στους ουρανούς και είσαι στη γη, πάρε μας δεξιά σου που σταυρώθηκε για να μας σώσει και όχι αριστερά σου που ο ληστής ήταν αμετανόητος. Ο δεξής, ο ληστής ήταν δεξιά του, σώθηκε. Πάρε μας δεξιά σου. Λοιπόν, ας μιμηθούμε και εμείς τον άνθρωπο που ήρθε εις τον εαυτό του και να έρθουμε στον εαυτό μας και να κάνουμε τον αγώνα όπως ακριβώς το θέλει ο Κύριος. Και αν κάνουμε ένα βήμα και έρθουμε στον εαυτό μας, να είστε σίγουροι όλοι και εγώ που το λέω ότι ένα βήμα εμείς, 10 ο πατέρας. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστήσω λίγα να πω. Λίγορα πέρασε. Μου τις ώρες θα τη διάλεξα, θα λέμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, είχα κάποιο θείο από τη γυναίκα μου. Και το 1911 βρισκόταν στο Άγιο Νόρο. Και κάποιος ηγούμενος που προφήτευε εκεί, προφήτευε. Στο Άγιο Νόρο. Στο Άγιο Νόρο. Δεν το ονομάζω. Λέει ο κοροκιώτης εκεί ο κύριος. Παππούλοι δεν μας αφήνουν να φύγουμε τώρα, τι μας κρατάνε εδώ πέρα. Πέρα τους χαρακτήρες. Παιδί μου Χρήστο του λέει, δεν θα φύγετε. Γιατί, παππούλοι. Γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε Βαλκανικό πόλεμο. Και συνεχεία θα έχουμε και Ευρωπαϊκό πόλεμο. Και στέλνει του λόγου. Θα γίνει ειρήνη για πολλά χρόνια και θα γίνει και δεύτερος ευρωπαϊκός πόλεμος. Αντός θα γίνει το 40. Θα τελειώσει και αυτός ο πόλεμος και μετά από χρόνια δεν όρισε. Πότε, λοιπόν, αύριο σήμερα και μετά. Θα είναι και τρίτος, αλλά ο τρίτος ο πόλεμος θα είναι παγκόσμιος. Δεν θα μείνει κράτος που δεν θα βγει στον πόλεμο. Παγκόσμιος δηλαδή. Και στο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αυτό θα νικήσει μια γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή θα είναι ο Σατανάς. Διάβολος δηλαδή. Αλλά για λίγο καιρό γιατί θα έρθει η καρβολουσία. Μήπως είναι η σφυρία. Τι λέω ότι δεν νομίζω. Παρπαμίτσο. Γιατί ο Άγιος Παρπαμίτσος είπε... Σε αφορμή των γεγονότων, πηγαίνει να μας πει σε κάποιο πεζογράφημα που έχεις διαβάσει παλαιότερα από ό,τι θυμάμαι. Που κρατάει λίγο πολύ. Α, αυτό που λέει... Για να το πάρει και η ταινία μέσα. Α, το ποίημα. Ναι. Θέλω για να το πάρει η λαμερκάμερα και να ακουστεί το κορωτή. Θέλω εσύ δυνατά όμως για όλοι. Γνώρισα κάποιο γέροντα, θα ήταν μέχρι 100 χρόνων. Τότε. Πού? Εδώ, στο χωριό. Στο χωριό. Ήταν πεζογράφος. Και είχε γράψει ένα ποίημα που είναι θρησκευτικό, αλλά και εθνικό. Και θρησκευτικό και εθνικό. Βλέπω. Και στην πρώτη επικεφαλίδα είχε τη φωτογραφία του που ήταν μικρός, με ίσχος και το όνομά του. Ο ποιητής Ιωάννης Καραγιαννάκης από το 1821. Η άλλη φωτογραφία τον έδινε που ήταν γέρος 100 χρονών.
για ηλέφθαμα και έγιναν τα χιόνι, επίκρισε ότι με έκαναν ή δεν με έκαναν νεκρόνι. Δεν είναι τα έτσι μου πολλά, και πάντα κομμαντέχω, μου λευκάναν τα μαλλιά και σ' άλλο κόσμο τρέχω. Εδώ είναι περίπατος ο άνθρωπος που περιηγείται, μα ο τάφος είναι ακίνητος, ουδίστον ακίνητος. Μόνον τα έργα του Θεού που έχει καμωμένα. Ο άγγελος που τα έγραψε, ούτε δεν λείπει ένα. Και έργων από τα καλύτερα είναι η ελιγμοσύνη. Αυτή ποτέ δεν χάνεται αιώνιος ο μη. Βλέπον φίλοι ο Θεός, είμαι σαν προβατάζει. Πάντοτε αμαρτάνουμε, φέρουμε από κοντά του. Μέρα και νύχτα καρτερή ποτέ δεν μας θυμώνει. Πολλά κακά επράσαμε για αυτός πάλι μας το λέμε. Ίσο αν επιστρέψουμε δεχτείτε να γινούμε και το μειών των άνθρωπων το παράδειγμα και δούμε. Έκασο στην καρδία του να την εκαταρρύσει, να τρέψει στη θρησκεία του και να μεταμείνει. Γιατί ο ίδιος θα πατεί για σκοτεινιαστούμε και να μας κλείσουν οι προχές τα ώρα και να δεχτούμε. Εμείς είμαι τα εκτοκή για την αμαρτία και είμαι τα εξοπλιστή και έχουμε ληστή κύρα. Δηλαδή, εξ αμαρτιών είμαι τα πάντες υπόψη. Αδελφοί, σας αγαπώ, κάτι θέλω να σας πω. Να μην πάρουν γκράδες και να χτίσουμε καβγάδες. Όλα αυτά ας τα σκεφτόμεν ο εις τον άλλον μη τονόμεν. Ο εις τον άλλον αγαπήσουμε και τη ζωή μας να ασφαλίσουμε. Το Θεό να προσυνούμε, μέγα πρόοδο θα γίνω. Και όταν τα κακά μας πάθουν και οι εχθροί μας τότε θα κλάσουν. Η Ελλάδα είναι δυνατόν να προχωρήσει, τα δεσμά της να τσακίσει. Στην Αγία Σοφιά τότε θα μπούμε μέσα να λειτουργηθούμε και τους νόμους εκεί θα πιάσουμε τους χειράνους να δικάσουμε. Ή στην κόκκινη μιλιά θα τραβήσουμε σαν πουλιά, όπου είναι η κατοικιά των και τα πατρολογικά των. Ω Χριστέ και Παναγία και Αγία Σοφιά Αγία, κάνε μας πλέον τη χάρη, εκκλησιά να γίνει πάλι. Οι ιερείς να λειτουργούν και τα μάτια να βαρούν. Αφιερεύσει να εκφωνήσει το Χριστό, θα ανέρθει να λαλήσει. Λειτουργία να τελειώσει και ο Ιωακήμ να αναπληρώσει. Και μνημεία να ληφθούν και νεκροί να αναστηθούν. Και τα έθνη να πιστέψουν και ορθόδοξοι να θρέψουν. Η ιστορία εγκεκριμένη, η θρησκεία περιμένει. Αλλά δεν μετανοούμε και κοντεύουμε να δαθούμε. Όπου ο Χριστός ζει μας παρεδόθηκε, πήγε και σταυρώθηκε για να τον προσκυνούμε και εμείς τον βλαφρυμούμε. Κι άλλα αυτόνα κακά, ήδη ακολουθόμενο, σωματικός και ψυχικός πρέπει να δαθούμε.